Γιατί γράφετε παντού ότι έχεις χωρίσει? Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ ξεκίνησα αυτή όλη η ιστορία. Έχω μια πάρα πολύ ωραία φιλία. Όλο το υπόλοιπο είναι το ζευγαρίστικο. Ότι με τον άνθρωπό σου που οφείλεσαι πρώτα απ' όλα να είσαι φίλος. Το μωρό. Είσαι και ζευγάρι και κάνεις και τα άλλα. Ναι, αλλά και αν τα άλλα. Τα άλλα. Τα ξέρεις μόνο, τα άλλα. Τρεπατάς. Όχι βέβαια. Αλλά. Αφού είναι. Συγγνώμη, για πώς ξεκίνησε η ιστορία, επειδή έχεις χωρίσει, εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Δεν είχα χωρίσει. Καστικά ήταν πάνω στους γονείς της, διότι εγώ τον Αύγουστο για 40-45 μέρες δεν ήμουν σπίτι. Είχες εμφανίσει. Παντού. Δεν χωρίσατε ποτέ. Όχι. Πώς είσαι, μπαμπάς? Είναι ότι πιο ωραίο υπάρχει. Δεν ξέρω αν είμαι καλός μπαμπάς. Ξέρω ότι πριν έρθει το παιδί, όταν τελείωνε η δουλειά μου και πήγα να κοιμηθώ, ξύπναγα μεσημέρια. Τώρα με χαρά, μόνος μου, δηλαδή το βιολογικό μου ρολόι με κάνει και ξυπνάω 9:30-10 η ώρα και είναι ότι πιο ωραίο. Πώς γνωριστήκατε? Είδα, θαυμάστε. Πώς είναι στο καμαρίνι? Ήρθε στο καμαρίνι και μου συστήθηκε και μου λέει: Γεια σου, να γίνουμε φίλοι. Πέρασε το μυαλό σου ότι μπορεί να γίνει κάτι ζωή σου? Ναι, εννοείται. Βγήκατε αμέσως στο ραντεβού? Όχι, βγήκα μετά από περίπου ένα μήνα. Μάλιστα. Ουσιαστικά.